Durante le varie fasi abbiamo utilizzato Κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της πανδημίας, χρησιμοποιήσαμε διαφορετικούς δείκτες, όχι μόνο έναν, για να μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης του τι πραγματικά συνέβαινε. Στην πρώτη φάση ήταν σημαντικό να εκτιμηθεί και να κατανοηθεί η εξέλιξη αυτού που ονομάσαμε αθρηστικά θετικά, πόσα συνολικά θετικά κρούσματα υπήρχαν καθημερινά. Ήταν σημαντικό να καταλάβουμε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Έπρεπε να γνωρίζουμε πότε θα φτάσει στο αποκόρυφωμά της, η καμπύλη των κρουσμάτων. Στη δεύτερη φάση, μετά το lockdown, ήταν σημαντικό να αξιολογήσουμε την εξέλιξη των νέων θετικών κρουσμάτων. Επειδή αυτός ο αριθμός θα μας έδινε το πλαίσιο, τη μεγάλη εικόνα του πότε η εξάπλωση του ιού θα περιοριζόταν ή πότε η καμπύλη της μόλυνσης θα ισοπεδωθεί. Με αυτούς τους δείκτες ως βάση, έχουμε αναπτύξει χάρτες και γραφικά για κάθε ευρωπαϊκό έθνος για να κατανοήσουμε την κατάσταση σε όλες τις χώρες. In modo da capire quale fosse lo stato di ogni singolo paese.